Ολυμπιακός ύμνος. Αρχαίο πνεύμα θάνατου. Κωστής Παλαμάς. Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, είναι σαν να σβήνεις ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον, λέει ο Σωθέρης. Θυμόμαστε και τιμάμε το παρελθόν και την πνευματική ιστορία του τόπου μας, για να μην μας ξεφύγει το παρόν και χάσουμε το μέλλον. Έμελε στην αρχαιότατη και ιστορική Αχαΐα, στην πόλη των Πατρών, να διαδραματιστούν μεγάλα, οικουμενικά και πανανθρώπινα γεγονότα, βγαλμένα από τις μυθικές και ιστορικές καταγραφές που προσέθεσαν ένα μεγάλο λιθάρι στο ρου της ιστορίας της ανθρωπότητας. Την έφορη γη της Αρώης επέλεξε η θεά της Γεωργίας Δήμητρα να στείλει τον πρώτο στην ιστορία Απόστολο, τον ήρωα Τριπτόλεμο, για να διδάξει την καλλιέργεια του σταριού στην ανθρωπότητα. Στην Αχαϊκή γη και στην Πελοπόννησο πέτυχε τους σημαντικούς του άθλους ο μεγαλύτερος ήρωας της αρχαιότητας, ο Ηρακλής. Στην Αχαΐα, στην πόλη του Αιγείου, κηρύχθηκε ο πρώτος μεγάλος πόλεμος, ο Τροϊκός πόλεμος. Στην Αχαϊκή γη έγινε η πρώτη στην ιστορία της ανθρωπότητας συνένωση κρατών, πόλεων για το κοινό καλό, η Αχαϊκή συμπολιτεία. Ο αχαιός βασιλιάς ήρωας Πέλοψ, νικητής της μυθικής αρματοδρομίας με το βασιλιά της Ήλιδας Ινόμαο, ανεβίωσε τους Ολυμπιακούς αγώνες στην Ολυμπία. Από τα βάθη των αιώνων τιμούν την Αχαΐα και την πόλη τους Πάτρα οι αρχαίοι Ολυμπιονίκες. Ο Ιβώτας από τη Δήμη, ο Ξενοφών ο Αιγεύς, ο Άλκετος ο Κλητόριος, ο Αγίσερος ο Τριταεύς, η Χέρον, Φάνας και Πρόμαχος, η Πελινής, με κορυφαίο τον πολυολυμπιονίκη Χήλωνα, τον Πατρέα, προς τιμή του οποίου υπάρχει στην Πάτρα η οδός Χήλωνος. Η απαράμιλη ομορφιά του Χήλωνος και η τελειότητα της σωματικής του διάπλασης ενέπνευσε τον μεγάλο κλασικό γλύπτη Λύσιπο να φιλοτεχνήσει το αριστουργηματικό άγαλμα του αποξιωμένου αθλητή, που αποξύει, δηλαδή καθαρίζει το σώμα του μετά τον νικηφόρο αγώνα. Ήταν τόση η λαμπρότητα και η ομορφιά του αγάλματος που οι αυτοκράτορες Αγρίπας και κατόπιν ο Τιβέριος το λάτρευαν και καμάρωναν για την κτήση τους. Τα δε σύγχρονα μουσεία τον προβάλλουν ως ένα από τα πιο σημαντικά τους εκθέματα. Και μετά από 2,5 και πλέον χιλιάδες χρόνια, σαν μια φανταστική ιστορική συνέχεια, μετά τον πρόγονό του βασιλιά της Αχαΐας, τον αρχαίο μυθικό ήρωα Πέλοπα, η Αχαϊκή γη, η πόλη των Πατρών, ευτύχησε να βγάλει από τα σπλάχνα της το 1859 το άξιο τέκνο της, τον Τιτάνα του Πνεύματος, το σύγχρονο και οικουμενικό υμνουργό του Ολυμπιακού ύμνου, Κωστή Παλαμά. Τα όνειρα των αναβιωτών των Ολυμπιακών Αγώνων, του παιδαγωγού Κουμπερτέν και του Βικέλα, για τη διαχρονική και οικουμενική διακήρυξη των Ολυμπιακών ιδεωδών για δημοκρατία, ελευθερία, ισότητα, συναδελφικότητα και ευγενή άμυλα, βρήκαν τον απόλυτο εκφραστή τους στον προφητικό, λιτό και πανανθρώπινο Ολυμπιακό ύμνο του Κωστή Παλαμά. Στην αναβίωση των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896, οι αρχαίοι Ολυμπιονίκες συνεχίζουν να τιμούν την πόλη τους με κορυφαίους τους Νικόλο Ανδρικόπουλο, Δημήτριο Τόφαλο, Ιωάννη Μητρόπουλο, Στέφανο Χριστόπουλο, Αντώνιο Πεπανό, Ιωάννη Γεωργιάδη και πολλούς άλλους εξαίρετους πρωταθλητές. Το 1936 έπεσε και πάλι ο κλήρος σε γόνους της Αχαϊκής γης να συμμετάσχουν και να τιμήσουν πρώτοι το ιστορικό γεγονός του σύγχρονου πολιτισμού, την αναβίωση του συμβόλου της ειρήνης και της δημιουργίας του κόσμου, την πρώτη τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας. Η πρώτη προθιέρεια του θεσμού ήταν η περίφημη χορογράφος από την Πάτρα Κούλα Πράτσικα και ο πρώτος λαμπαδιδρόμος στη σύγχρονη ιστορία του θεσμού, ο Αιγιώτης Κώστας Κονδύλης. Ήταν τόσο εντυπωσιακή η εμφάνιση του λαμπαδιδρόμου αθλητή που ο δημιουργός του Ολυμπιακού ντοκιμαντέρ εκείνης της εποχής ανεφώνησε στην Ολυμπία: «Να που ζουν ακόμα τα μοντέλα του Πραξιτέλους».
Οι πρώτοι λαμπαδιδρόμοι στην ιστορία του θεσμού που θα παραλάβουν το Ολυμπιακό Φως, το οποίο θα φωτοδοτήσει το βωμό των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936, ήταν αθλητές και πρόσκοποι από την Πάτρα.